προσεκτικά εσείς που το στηρίζετε ακόμη και τώρα. Για να το ακούσουμε. Υπάρχει τίποτα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωή, το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε πληθωρισμό. Δεν υπάρχει καμία φορά γι' αυτό, αλλά με τον παγκόσμιο φορμό το κόστος ζωής παραμένει πιο χαμηλό από ότι σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ή το ιδιοσυγκέρι της Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει πάντα και στην Ελλάδα ένας μηχανισμός υποστήριξης, οικογένεια, φίλοι, που κάνουν τη ζωή μας εδώ πέρα πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Ο κόστος πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω, το να βάζει κανείς όλα ένα και περισσότερα λεφτά, αλλά βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαυές, οικογένεια, φίλους και ένα εξαιρετικό περιβάλλον στο οποίο να εργάζεται κανείς αλλά και να ζει. Έχετε καταλάβει τίποτα εσείς? Ακούτε αυτόν τον πολιτικό, δεν λέω τον πρωθυπουργό, πείτε ότι ήμουν εγώ. Και θα έλεγα αυτά. Θα μου λέγατε ότι είμαι καλά, ή θα μου λέγατε ότι είσαι εκτός τόπου και χρόνου? Καταλάβατε τι είπε? Ότι μπορούμε να βρούμε στην Ελλάδα καλές δουλειές, εκεί όπως φύγανε 700.000 Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Τι καλές δουλειές είναι? Σε όλα αυτές που είπε ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο φίλος μας, ο υπουργός, ο οποίος είπε ότι οι εταιρείες, οι πολιτικές που επενδύουν στην Ελλάδα, του είπαν ότι έρχονται εδώ. Γιατί έχουν πολύ καλά πτυχία τα παιδιά και είναι πολύ καλή και τα γεωγραφικά τους είναι τεράστια, μεταπτυχιακά, διακορικά και το κόστος, λέει, το εργασιακό είναι πολύ χαμηλότερο από την Ευρώπη. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, αν τα πιστεύουν και τα λένε, τότε υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Λέει καλές δουλειές, χαμηλό κόστος ζωής. Χαμηλό κόστος ζωής με την ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο ή στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει, κύριε Πρωθυπουργέ. Χαμηλό κόστος ζωής με ακριβότερη ενέργεια και ακριβότερα τρόφιμα από όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει, κύριε Πρωθυπουργέ. Μα αυτό τα λέει ο Πρωθυπουργός. Εδώ πιστεύετε? Για ξαναδείξτε το λίγο. Αν το ξαναδούμε, ας ακυρώσουμε το βίντεο το άλλο. Να δούμε ξανά τι δήλωση είναι προκλητική. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβε τι είπε? Δεν έπαιξε νόημα? Για να το δούμε. Υπάρχει τίποτα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωή, το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε πληθωρισμό. Δεν υπάρχει καμία φορά γι' αυτό. Αλλά με τον παγκόσμιο φορμό το κόστος ζωής παραμένει πιο χαμηλό από ότι σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ή το ιδιοσυγκέρι της Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει πάντα και στην Ελλάδα ένας μηχανισμός υποστήριξης, οικογένεια, φίλοι που κάνουν τη ζωή μας εδώ πέρα πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Ο κόστος πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω, το να βγάζει κανείς όλα ένα και περισσότερα λεφτά, αλλά βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαυές, οικογένεια, φίλους και ένα εξαιρετικό περιβάλλον στο οποίο να εργάζεται κανείς αλλά και να ζει. Τώρα πραγματικά πείτε μου εσείς. Όταν έχουν φύγει 700.000 Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, δηλαδή 700.000, μπορεί να είναι και δύο παιδιά, 500.000 Ελληνόπουλα, 500.000 οικογένειες, έχουν στερηθεί τα παιδιά τους και έχουν φύγει στο εξωτερικό για δουλειά. Σου λέει ο Πρωθυπουργός, μπορείς να βρεις δουλειά στην Ελλάδα, δείτε το πιο ολιστικά. Πρώτα την ολιστική, γιατί δεν ξέρω εγώ. Αυτό το ολιστικά, αν το δω, το καταλαβαίνω, αλλά πάση περιπτώσει το προσπερνά. Είμαι καλό προαίρετος. Αλλά σου λέει, δεν είναι, λέει, το πόσα λεφτά θα βγάλεις. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, εγώ ας πούμε κι εσείς και ο Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής, μαζί με τον κύριο Τσίπρα, τα έχουν λυμμένα τα οικονομικά τους και τα παιδιά τους, κι εγώ. Ο άλλος ο φτωχός, ο αγρότης, ο συνταξιούχος, ο μεροκαματιάρης, τα έχει λυμμένα αυτά τα προβλήματα. Δεν αγωνίζεται για την επιβίωσή τους, όχι για τα πόσα λεφτά θα βγάλουνε. Ο Έλληνας αγωνίζεται για να επιβιώσει να πληρώνει τους λογαριασμούς που εσύ, κύριε Πρωθυπουργέ, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνετε τίποτα για να μην πληρώνει. Δεν μπορεί να μιλήσει το κόστος ζωής είναι χαμηλό στην Ελλάδα. Πώς είναι χαμηλό? Όταν είναι γνωστό ότι έχουν την πιο ακριβή ζωή στην Ευρώπη, από τις πιο ακριβές. Με μισθούς, πενιχρούς. Πώς τα λέτε, δηλαδή πώς, γι' αυτό σας λέω ζούμε, πάτε και εμένα μέσα ρε παιδιά, βλέπετε ότι εγώ δεν απέξω. Ζούμε στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, εκτός τόπου και χρόνου, εκτός κοινωνίας. Εγώ όμως, επειδή βγαίνω πραγματικά στην κοινωνία, περπατάω στην κοινωνία, δεν είμαι στον πρωθυπουργό ο οποίος πηγαίνει σε στενές συγκεντρώσεις και συστήματος ανθρώπους να μιλήσει. Γιατί αν το έλεγε αυτό σε ένα πανεπιστήμιο που ήταν όλοι οι καθηγητές εκεί, οι μαθητές, όχι του κόμματός του, αλλά άλλων κομμάτων, δεν ξέρω αν θα προλάβαινε να αρθρώσει δύο προτάσεις ο πρωθυπουργός. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης. Στο κομματικό του ακροατήριο, στο πρακτολόγιο του πηγαίνουν και μιλάνε. Εμείς κάνουμε όλους τους Έλληνες ομιλίες να ακούσουν αυτά που τους λέμε. Βλέπετε, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι κομμένη η
παρουσία του κάθε πολιτικού με τον οφάλιο λόρο αποκομμένη του προβλήματος. Άρα οι ίδιοι με το πρόβλημα και οι λύσεις του προβλήματος. Οι ίδιοι οι πολιτικοί αυτοί. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες συνέλληνες του.